Καλησπέρα από το elculture.gr. Απόστολος Δοξιάδης Αλέκος Παπαδάτος. Ο καρπός της συνεργασίας τους έχει τον τίτλο Logicomics και είναι ένα μυθιστόρημα σε μορφή κόμικ. Κεντρικός ήρωας, ο μαθηματικός φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ. Κύριο θέμα, η αναζήτηση των θεμελίων των μαθηματικών στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην κεντρική ιστορία του Logicomics πρωταγωνιστεί ο Μπέρτραντ Ράσελ, ο φιλόσοφος και μαθηματικός και ακτιβιστής, πολιτικός. Και γύρω από αυτόν είναι κάποιοι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι, όπως ο Φρέγκη, όπως ο Χίλμπερτ, όπως ο Βίτκενστάιν, που στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα κυνήγησαν με πάθος ένα απόλυτο όραμα. Το όραμα του να στηρίξουν τα μαθηματικά και άρα μέσω αυτών την επιστήμη στην απόλυτη λογική. Είναι μια διανοητική περιπέτεια που το γεγονός ότι είναι διανοητική δεν την κάνει καθόλου λιγότερο δραματική. Ξεκινήσαμε δουλεύοντας μια περίληψη με τον Χρήστο τον Παπαδημητρίου, καθηγητή της πληροφορικής στο Berkeley, και από εκεί διαμορφώθηκε ένας καμβάς πάνω στον οποίο στηρίχθηκε μετέπειτα όλη η ανάπτυξη του σεναρίου. Από το στάδιο του σεναρίου και μετά, συνεργάστηκα με τον Αλέκο τον Παπαδάτο και την Ανίντι Ντονά. Όταν ο Απόστολος ήρθε να μας προτείνει την ιδέα του με την Ανή, ήμασταν κάπως έτσι συγκρατημένοι στην αρχή. Και καταλήξαμε τελικά τόσο πολύ να ερωτευτούμε αυτή την ιδέα που δεν μπήκε καμιά αμφιβολία από την αρχή. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και κυρίως γιατί ο Αλέκος νομίζω ότι μου δίνει όχι μόνο αυτό που περίμενα, αυτό που έγραφα στο χαρτί, αλλά και κάτι παραπάνω. Το μαγικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι επειδή ο Απόστολος είναι ένας πάρα πολύ καλός παραμυθάς και επειδή έχει πάρα πολύ χιούμορ και γνωρίζει πολύ καλά το σινεμά που και εμείς το ίδιο, κατέληξε να είναι ένα είδος, μια κούρσα ας πούμε, προς μια απέραντη ευχαρίστηση κάπου. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο για να διαβάσει κανείς το Logicomics να ταυτιστεί με τα μαθηματικά του, αρκεί να ταυτιστεί με το πάθος μιας απάντησης που νομίζω ότι το έχουμε όλοι μέσα μας. Bargain Prices on Elephant Gun. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης που γίνεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ηλεάνα Τούντα. Εκεί Έλληνες και ξένοι δημιουργοί, με βίντεο εγκαταστάσεις και ζωγραφική, δημιουργούν ερωτήματα γύρω από το πώς αντιστεκόμαστε ή όχι στις συμβάσεις κοινωνίας. Η επιμελήτρια της έκθεσης Κατερίνα Νίκου μιλάει στο elculture.gr. Η έκθεση έχει τίτλο Bargain Prices on Elephant Gun. Στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί έτσι αρκετά ελεύθερα τιμές εκτόσεων σε όπλα για ελέφαντες. Είναι εμπνεσμένη από το τραγούδι των Beirut, το οποίο ονομάζεται Elephant Gun. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σύγχρονο και παγκόσμιο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία μεταξύ των Ελλήνων καλλιτεχνών και των ξένων. Δηλαδή, απασχολεί εξίσου και τους μεν και τους δε, η έννοια της απομόνωσης, η αγωνία μας για να ενταχθούμε σε ένα σύστημα, η ατομική ελευθερία, η έννοια του πόνου, οι ψυχολογικές διακυμάνσεις, οι ψυχικές διαταραχές, είναι η έννοια του εξαναγκασμού.
πόσο βάζουμε τον εαυτό μας σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Το όνειρο, ονειρευόμαστε τελικά ή δεν ονειρευόμαστε. Επίσης, είναι η έννοια του μικροαστισμού που βλέπουμε ίσως σε κάποια έργα και πόσο προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτόν. Και πάνω απ' όλα, η επιθυμία για αλλαγή. Αυτό που ήθελα εγώ να πετύχω μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση είναι να βγάλω το προσωπικό στίγμα του καθένα. Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν το θέμα αρνητικά. Δηλαδή, δεν βλέπουν κάποια θετική εξέλιξη στη σύγχρονη κοινωνία. Άλλοι πάλι το αντιμετωπίζουν σαρκαστικά, με ένα ειρωνικό σχόλιο, αλλά διακρίνεις και μία έτσι πιο θετική ματιά. Βλέπουμε και εγκατάσταση, βλέπουμε και ζωγραφική, βλέπουμε βίντεο. Υπάρχουν οι κατεξοχήν βίντεο artists, όπως είναι ο Ιβ Άκερμαν και όπως είναι η Τζένι Μαρκέτου. Και επίσης και υπάρχουν και οι καλλιτέχνες που ασχολούνται με τα αντικείμενα, όπως είναι η Τερέζα η Παπαμιχάλη, και προσάρμοσαν τη δουλειά τους στο συγκεκριμένο κόσμο της έκθεσης. Ήθελα να κρατήσω μία ισορροπία στα μέσα, γιατί θεωρώ ότι η τέχνη δεν αντιπροσωπεύεται κάθε φορά μόνο από ένα συγκεκριμένο μέσο. Οπότε ήθελα να δείξω αυτή την ποικιλία. Το lculture.gr βγαίνει στον δρόμο και συναντάει τους Outcast Excellence. Μία παρέα πιτσιρικάδων, μία πολυεθνική hip-hop σαλάτα, όπως λένε και οι ίδιοι. Εμείς τους ακολουθήσαμε στα στέκια τους και τους ακούσαμε να ραπάρουν, να χορεύουν, να κάνουν γκράφιτι ή απλώς να αράζουν. Χώνουμε hip-hop, κάνουμε γκράφιτι. Είμαστε από Καναδά, Αμερική, Ολλανδία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Αλβανία, από Βέλγιο, Ολλανδία, μα το ξαναείπα. Είμαστε από παντού, είμαστε ψηλό μια ραπ εθνική σαλάτα, να πούμε έτσι. Απ' όλα. Shit faster, bastard, you gon' need a doctor for your plaster. I'm the hardest white boy, but just call me master. Actor, fuck it, I won't even have to blast ya. Declare war on industries, record label ministries, major marketing publicities. Από μουσικά θέματα έχουμε κάνει πάρα πολλά σκηνικά. Από εξωτερικό έχουμε συνεργαστεί με A&W D-Black, συνεργασίες με Super Mario. Έχουμε παραγωγούς έξω Ευρώπη, Ολλανδία. Δρόμους, κοινωνία. Every street baller, holla, alcoholic, scholar, papa collar. Locked in his back to the block, G with the crop, P with the rock, and outcast accents on top. Straight fuck a flop. Αλητίες, ιστορίες, παρές, τα πάντα. We're off the head, I leave rappers dead. It's Constantine the Great, man, I'm spreading the plague. Είναι περισσότερο η μουσική μας. Ό,τι έχουμε ζήσει. Σκέιτάκι, γραφίτι, μπαίνει, σκέιτ. Όλα, ό,τι art, ό,τι στον δρόμο βλέπουμε κάθε μέρα, τα μιλάμε. Τι με ενοχλεί? Πολέμοι, φτώχεια, κοινωνικά προβλήματα γενικώς, δικά μου, αλωνών, όλα μαζί. Αυτό που μας ενώνει είναι, εντάξει, σίγουρο ότι όλοι κάνουμε συγκεκριμένη είδους μουσικής, rap, underground. Και σαν που είμαστε όλοι από διαφορετικές χώρες, έχουμε και όλοι εδώ πέρα περισσότεροι τα παρόμοια προβλήματα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει σημασία που ο Τάρεκ είναι από την Παλαιστίνη, εγώ είμαι από την Αμερική. Τώρα σε λίγο, όταν 2009, έτσι όπως λέμε, θα βγάλουμε το καινούριο CD, το Outcast Excellence Experiments. Όταν συγκεντρωθούμε πάλι, αλλάζει. Το ήδη το δουλεύουμε από 2007, αλλά γίνανε κάτι στα βά, ο ένας έφυγε από εκεί, ο άλλος από εκεί, δουλειές και τέτοια.
Αλλά θα βγει το CD και θα βγει πολύ δυνατό με παραγωγές από Αμερική, από Βέλγιο, από όλη Ευρώπη, μεγάλο εδώ, Ελλάδα, Έλληνες. Πολύ μεγάλα ονόματα. On my chest, lungs feeling stress as I puff on the motherfucking best herbology, chronic THC terminology, Constantine the G, cancer chronicles, mythology, ain't no apology. When I spit in your mug, grab my beer and chug, crush you under my foot like a bug, you're crying like you wanna. Δείτε αύριο στο elkatsu.gr τη νέα παραγωγή της χορογράφου Νατάσα Ζούκα στην κόψη του φεγγαριού. Συνεχίστε το ταξίδι σας στην τέχνη και τον πολιτισμό στο site του elkatsu.gr και αναζητήστε. Προσκλήσεις για εκδηλώσεις και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίστε το GC Mag, επισκεφτείτε το allculture.gr και γίνετε μέλη του εβδομαδιαίου μας e-magazine. Logicomics. Bargain prices on Elephant Gun και Outcast Excellence με ένα σας πάτημα. Στο allculture.gr. Ο πολιτιστικός σας οδηγός. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ!